Η Χιναρού. Κλασικά παραμύθια. 100 βιβλία απίστευτης ποιότητας κάθε εβδομάδα στα περίπτερα. Μόνο με 3 ευρώ και 50 λεπτά. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε ένα μακρινό βασίλειο μια όμορφη πριγκιποπούλα. Ο πατέρας της, ο βασιλιάς, είχε πεθάνει όταν αυτή ήταν μικρούλα. Έτσι το κορίτσι μεγάλωσε με τη μητέρα της, τη βασίλισσα. Βέβαια, είχε πάντα στο πλευρό της και την καλή της Νεράιδα, που την αγαπούσε και τη φρόντιζε. Τα χρόνια πέρασαν και ήρθε η ώρα η πριγκίψα να παντρευτεί. Τότε η μητέρα της τη στόλισε, τη έπλεξε τα χρυσαφένια της μαλλιά και τη χάρισε ένα μαγικό άλογο, τον Αλάδα, που είχε φωνή ανθρώπου. Επίσης, τη έδωσε και μια παρακόρη για να την υπηρετεί και την έστειλε στο διπλανό βασίλειο, καθώς ο βασιλιάς είχε ζητήσει το χέρι της για το γιο του. Η καλή Νεράιδα έκοψε μια τούφα από τα μαλλιά της και την έδωσε στην πριγκίπισσα. «Να την προσέχεις σαν τα μάτια σου. Είναι μαγική και θα σε βοηθήσει σε όποιο εμπόδιο και αν βρεθεί στο δρόμο σου». Τα δύο κορίτσια φόρτωσαν δώρα για το βασιλιά και ξεκίνησαν για το παλάτι. Καβάλα η καθεμιά σε ένα άλογο. Όταν κάποια στιγμή έφτασαν δίπλα σε ένα ριάκι με γάργαρο νερό, η πριγκίπισσα δίψασε και είπε στην παρακόρη: «Σε παρακαλώ, καλή μου, φέρε μου λίγο νερό». Εκείνη όμως της απάντησε με θράσος: «Νερό θες, κατέβα να το πάρεις. Δεν σε ήπειρε το άλλο». Η βασιλοπούλα ταράχτηκε πολύ με την αγένειά της. Αλλά τι να κάνει. Κατέβηκε από τον Αλάδα και έσκυψε να πιει μόνη της νερό. «Αλίμονο αν σε έβλεπε η μάνα σου, θα ράγιζε η καρδιά της». Ακούστηκε μια φωνή από το φυλακτό της Νεράιδας. Εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το προσέξει, της έπεσε η μαγική τούφα της Νεράιδας και το νερό την πήρε μακριά. «Χαχαχα, τώρα που έχασες το φυλακτό σου θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ», της είπε η παρακόρη. Αμέσως υποχρέωσε την πριγκίπισσα να βγάλει τα ρούχα της και να της τα δώσει. Φόρεσε η παρακόρη το βασιλικό φόρεμα και καβάλισε τον Ελλάδα, ενώ η πριγκίπισσα φόρεσε τα ρούχα της παρακόρης και πήρε το δικό της πουλάρι. «Εγώ είμαι η πριγκίπισσα από εδώ και πέρα και μην τολμήσεις να πεις τίποτα σε κανέναν αν θες τη ζωή σου. Ορκίσου!» «Ορκίζομαι», είπε φοβισμένη η πριγκίπισσα και δάκρυα κύλησαν από τα μάτια της. Ποτέ κανείς δεν της είχε μιλήσει τόσο άσχημα. Έτσι ακολούθησε σιωπηλή η παρακόρη, μέχρι που έφτασαν στο παλάτι. Μόλις της είδε ο βασιλιάς, κατάλαβε ότι η νύφη του ήταν η καλωτημένη πριγκίπισσα. «Καλώς ήρθες, νύφη μου. Μαζί με το γιο μου θα βασιλέψετε τη χώρα μόλις εγώ κλείσω τα μάτια μου». «Ναι, βασιλιά μου, θα τον αγαπώ και θα τον φροντίζω. Θέλω μόνο μία χάρη, να βρούμε μια δουλειά για την παρακόρη μου». «Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βοηθά το αγόρι που φροντίζει τις χήνες», είπε ο βασιλιάς. «Χιναρού, λοιπόν. Μια χαρά δουλειά είναι αυτή. Θέλω και ακόμα μία χάρη». «Πες μου, πριγκίπισσα μου». «Να σκοτώσεις το άλογό μου. Με έριξε κάτω στο δρόμο. Νομίζω ότι είναι αφηνιασμένο», είπε η ψεύτικη νύφη, γιατί ήξερε ότι το άλογο μιλούσε και φοβήθηκε μήπως θα μαρτυρήσει όλα. Όταν το άκουσε η πριγκίπισσα, άρχισε να κλαίει πικρά, γιατί λάτρευε το άλογό της. Παρακάλεσε λοιπόν τον άνθρωπο που θα τον σκότωνε να κρατήσει το κεφάλι του και να το βάλει δίπλα στη μεγάλη πύλη του παλατιού, από όπου θα περνούσε κάθε μέρα εκείνη με τις χήνες. Αυτός τη λυπήθηκε και της υποσχέθηκε ότι θα το έκανε. Την επόμενη μέρα, περνώντας από την πόρτα, κοίταξε το κεφάλι του αλόγου της και είπε: «Αχ, Ναλάδα μου, έφυγες και όλη η χαρά εξαφανίστηκε μαζί σου». Αμέσως το κεφάλι του αλόγου, που δεν είχε χάσει τη μαγεία του, απάντησε: «Αχ, καλή μου πριγκίπισσα, αν ήξερε η μητέρα σου τι περνάς, θα ράγιζε η καρδιά της από τον πόνο». Όταν έφτασε μαζί με το παιδί, τον Κόνραντ, στο λιβάδι για να βοσκήσουν οι χήνες, κάθισε σε ένα βραχάκι και ξέπλαινε τα χρυσαφένια της μαλλιά για να τα χτενίσει. Το αγόρι εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά τους και ήθελε να τραβήξει μερικά να τα πάρει δικά του. Η πριγκίπισσα το κατάλαβε και γελώντας είπε: «Φύσα, αεράκι μου, πάρε το καπέλο του αγοριού και κάνε τον να το κυνηγάει μακριά, στα ψηλά βουνά, μέχρι να πλέξω και να δέσω τα μαλάκια μου». Τότε φύσηξε ο αέρας, πήρε το καπέλο του παιδιού και εκείνο το κυνηγούσε πολλή ώρα για να το πιάσει. «Τι μου έκανες, μάγισσα, παλιομάγισσα!» φώναξε ο μικρός Κόνραντ. Το ίδιο βράδυ, ο Κόνραντ, που ήταν πολύ θυμωμένος με αυτό που είχε κάνει η πριγκίπισσα, έτρεξε στην αίθουσα του θρόνου, παρουσιάστηκε στον κύριο βασιλιά και του είπε:
Δεν θέλω να ξαναβοσκήσω τις σχήνες μαζί με αυτό το κορίτσι. Για ποιο λόγο? Ρώτησε ο βασιλιάς. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν κοντά της. Όταν περάσαμε από τη μεγάλη πύλη του παλατιού, άρχισε να μιλάει με το κεφάλι του αλόγου. Και όταν φτάσαμε στο λιβάδι, μίλησε στον άνεμο και του είπε να φυσήξει για να πάρει το καπέλο μου μακριά. Ο βασιλιάς, όταν τα άκουσε όλα αυτά, αποφάσισε να παρακολουθήσει τους δύο νέους για να δει αν πράγματι συνέβαιναν όλα όσα τους είχε διηγηθεί το αγόρι. Σε διατάζω να βοσκήσεις και αύριο κανονικά τις σχήνες με το κορίτσι, και ούτε κουβέντα σε κανέναν από όσα μου είπες απόψε. Το άλλο πρωί, ο βασιλιάς τους ακολούθησε κρυφά και είδε την κοπέλα να μιλάει με το κεφάλι του αλόγου. Μετά, όταν έφτασαν στο λιβάδι, την είδε με τα μάτια του που ξέπλεκε τα μαλλιά της και μίλησε στον άνεμο. Το βράδυ, μόλις γύρισε η Χιναρού στο παλάτι, τη φώναξε στην αίθουσα του θρόνου. Για πες μου, πώς μπορείς και τα κάνεις όλα αυτά τα μαγικά? Τη ρώτησε. Δεν μπορώ να πω σε κανέναν τίποτε, καλέ μου βασιλιά, γιατί έχω πάρει όρκο. Αν μιλήσω, μπορεί να χάσω τη ζωή μου. Τότε μην τα πεις σε κανέναν άνθρωπο. Τη συμβούλεψε ο συνετός βασιλιάς. Πες τα στην καμινάδα. Πράγματι, το κορίτσι πριν κοιμηθεί, γονάτισε μπροστά στο τζάκι και είπε φωνακτά όλα όσα του είχαν συμβεί. Ο καλόκαρδος βασιλιάς που παραμόνευε, τα άκουσε όλα. Το επόμενο πρωί έδωσε διαταγή. Φωνάξτε μου τη Χιναρού και φέρτε το πιο όμορφο φόρεμα του κόσμου να ντύσουμε την αληθινή μου νύφη. Η κοπέλα δεν πίστευε στην τύχη της. Πλήθηκε, ντύθηκε, χτένισε τα μαλλιά της, τα στόλισε με διαμάντια και πετράδια και έγινε αγνώριστη από την ομορφιά. Τότε ο βασιλιάς, γεμάτος χαρά, φώναξε το γιο του και του είπε ότι αυτή ήταν η πραγματική πριγκίπισσα. Του εξήγησε ακόμα όλα όσα είχε κάνει κακιά παρακόρη. Θύμωσε τόσο πολύ ο πρίγκιπας με την παρακόρη που αποφάσισε να της δώσει ένα καλό μάθημα. Ετοιμάστε ένα μεγάλο τραπέζι και καλέστε τους όλους. Διέταξε. Σήμερα θα μπουν όλα στη θέση τους. Είπε στην πριγκίπισσα και της έδωσε ένα τρυφερό φιλί. Όταν πια ετοιμάστηκε το μεγάλο τραπέζι με τα πλούσια φαγητά, στη μέση κάθισε ο βασιλιάς, έχοντας από τη μια μεριά τη Βασιλοπούλα και από την άλλη την παρακόρη. Η τελευταία δεν αναγνώρισε την κυρά της, τόσο όμορφη και λαμπερή που ήταν. Αφού λοιπόν έφαγαν και ήπιαν, ο γεροβασιλιάς διηγήθηκε την ιστορία της απάτης και ρώτησε την παρακόρη τι τιμωρία αξίζει σε μια τέτοια γυναίκα. Η ψεύτικη νύφη, που δεν κατάλαβε ότι εννοούσε εκείνη, απάντησε. Να μπει για πάντα στη φυλακή! Τότε ο γεροβασιλιάς της είπε. Μόνη σου αποφάσισες για την τύχη σου. Και αμέσως διέταξε να τη συλλάβουν. Φώναξαν τότε τη μητέρα της και την αγαπημένη της Νεράιδα, έγινε ένας βασιλικός γάμος και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Θέλεις να σου στέλνουμε τα βιβλία στο σπίτι σου με έκπτωση 15% και δωρεάν αποστολή? Γράψου τώρα συνδρομητής και κέρδισε έκπτωση 15% και δωρεάν παράδοση στο σπίτι σου. www.kappaparamithia.gr. Και έτσι δεν θα χάσεις κανένα βιβλίο.